Πόσος κόσμος Ο της ε, πόσο κόσμο απασχολείται σε αυτέ τι 17 βιομηχανίε, Ο κλάδο τη κομπόστα, πόσο κόσμο απασχολεί μόνιμα και εποχιακό. Οι βασικοί συνεργάτε μα είναι οι εργαζόμενοι στι βιομηχανίε, οι οποίοι το σε επίπεδο έτου ανέρχονται σε περίπου 2.000. Ε, σε εποχιακό επίπεδο είναι άλλε 10.000 εργαζόμενοι, οι οποίοι δουλεύουν από 2 μέχρι 7-8 μήνε, αναλόγω τη δραστηριότητα που έχει κάθε βιομηχανία από εκεί. Και μετά ε, το δεύτερο επίπεδο συνεργατών είναι οι παραγωγοί μα, οι αγρότε μα που φέρνουν τα προϊόντα του στη βιομηχανία, οι οποίοι ξεπερνούν τους 10.000 αυτοί που σημαντικό μέρος του εισοδήματός προέρχεται από τα Συμπύρινα Ροδάκινα. Κύριε Ποστέλο, αντιλαμβανόμαστε πω είναι ένα υγιέστατο κλάδο με προοπτικέ, με δυναμική, με εξαιρετικά μεγάλη συμβολή στην εθνική ελληνική οικονομία. Μου μιλάτε για 400 εκατομμύρια ευρώ μόνο από τι κομπόστε. Πιστεύετε ότι μπορεί να τονωθεί περαιτέρω, τα μεγέθη αυτά μπορούν να γίνουν μεγαλύτερα ή δεν υπάρχει δυνατότητα. Εδώ λοιπόν και ένα από του βασικού λόγου που ανταποκρίθηκα στη σημερινή πρόσκληση είναι ότι θέλω να ενημερώσω του παραγωγού μα κυρίω για τι δυνατότητε και τι προοπτικέ. Θα φτάσω στο αν έχουμε αυτή την εντύπωση, αν μπορούμε δηλαδή, να κάνουμε περισσότερα πράγματα ή όχι. Πρωτίστω όμω θέλω να μείνουμε σε αυτό που διαφαίνεται ότι θα εξελιχθεί τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή, επειδή είναι γνωστό στην περιοχή, υποθέτω και στου περισσότερου που ενδιαφέρονται και μα ακούν, τα τελευταία χρόνια, τα τρία-τέσσερα τελευταία χρόνια, με κορύφωση το περσινό και το φετινό, τα άλλα ροδάκινα, τα επιτραπέζια ροδάκινα δεν είχαν ιδιαίτερη τύχη. Οι τιμέ του ήταν κακέ και πολλέ φορέ η διάθεσή του ήταν στα όρια του αδύνατου. Έτσι, τα τελευταία χρόνια οι παραγωγοί αντέστρεψαν την ε, διάθεσή του για την στην επιλογή του για φύτευση ροδάκινου και έτσι, αντί για επιτραπέζια που βάζαμε σοριδών στην περιοχή μα από το 7 μέχρι το 11, από το 11 αρχικά και δειλά, από το 12 έντονα και συνεχίζεται αυτό το φαινόμενο και φέτο αναμένουμε να συνεχιστεί, έχουμε θεαματική αύξηση των φυτεύσεων σε συμπύρινο ροδάκινο. Αυτό. Είναι από τη μια μεριά καλό γιατί μα δίνει ποσότητε μέσα από τι οποίε μπορούμε να διαλέξουμε το καλύτερο δάκρυο και να λίλη. κάνουμε την καλή παραγωγή. Ενδεχομένω και πιο χαμηλού κόστο όταν έχουμε μεγάλε παραγωγέ. Όμω από την άλλη μεριά α, ανησυχούμε μήπω θα δημιουργήσει το μέλλον πρόβλημα απορρόφηση. Δηλαδή από τα στοιχεία που έχουμε από τον ΟΣΔΕ από, το, από τις δηλώσεις των παραγωγών, το 2014 είχαν δηλωθεί 118.000 στρέμματα. Είμαι κουραστικό, αλλά έχει σημασία. Δεν είστε. μα ενδιαφέρουν αυτά τα το Είναι ένα κλάδο 15... προσωδοφόρο που πρέπει να τον προσέξουμε. Τα νούμερα είναι στη κουραστικά τα νούμερα. Το, το 2015, με βάση τι δηλώσει των παραγωγών, αυτά τα στρέμματα ανέρχονται σε 162.000, δηλαδή μια αύξηση θεαματική, κατά 45.000 45. στρέμματα περίπου. Φέτο, με βάση αυτά που βλέπουμε να ετοιμάζονται στα φυτόρια τη περιοχή τη των παραγών και τη προθέσει φυτεύσεων, ε, εκτιμούμε ότι θα φυτευτούν τόσα τόσο, άλλα, τόσ, άλλα 40-45 χιλιάδε τρέματα θα καινούργια, θα ξεπεράσουμε τι 200 χιλιάδε. Αυτό, εάν έχουμε χρονιέ με προβλήματα όπω είχαμε τη χρονιά, τη φετινή και τη χρονιά του 2013, θα μα δώσει παραγωγέ τέτοιε που μπορούμε να απορροφήσουμε. Αν όμω έχουμε ομαλέ χρονιέ παραγωγή όπω είχαμε το 2014, το 2012, το 2011 κτλ., θα πρέπει να μα οδηγήσει σε πολύ δυνατέ προσπάθειε αύξηση του μεριδίου μα στην παγκόσμια αγορά για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στην απορρόφηση μεγαλύτερων ποσοτήτων. Από τα μέρου υπάρχουν κινήσει που τα μπορούν εργοστάσια να γίνουν. εργοστάσια, αν επιτρέπετε, ναι, ναι. διαθέτουν την, το, 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 την, δυναμικότητα για να αξιοποιήσουν περισσότερη ποσότητα από αυτή που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια. Από εκεί και μετά, όμω, το βασικό που πρέπει να κάνει όταν έχει μια επιχείρηση είναι να δει, ξεκινά πάντα από τι πωλήσει να δεις ότι μπορείς να τοποθετήσεις το προϊόν σου και δεν θα σου μείνει στα χέρια σου για να καταστρέψεις και την επόμενη χρονιά. Προσπαθούμε Συνεχώ, ο κλάδο από τότε που υπάρχει δεν έχει σταματήσει ποτέ να προσεγγίζει καινούριε αγορέ, να προσπαθεί να ανοίξει καινούριε αγορέ. Έχουμε σε αυτήν την κατεύθυνση και καλή συνεργασία με τι αρμόδιε υπηρεσίε, κυρίω τη Ευρωπαϊκή Ένωση, με τα προγράμματα προώθηση των αγροτικών προϊόντων τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στι λοιπέ χώρε. Έχει πάρει ο κλάδο και παίρνει προγράμματα υποστήριξη των εξαγών σε αυτέ τι περιοχέ με την έννοια τη διαφήμιση, όχι τη ετικέτα του προϊόντο, αλλά τη διαφήμιση αυτού του ιδίου του προϊόντο. Κάνουμε πάρα πολλέ προσπάθειε. Εκτιμούμε ότι μπορούμε να ανεβάσουμε το κομμάτι μα. Όμω αυτό δεν μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή αν θα φτάσει σε εκείνα τα επίπεδα που θα φτάσουμε. Υπάρχει μια οροφή, από ό,τι κατάλαβα. Έτσι. Μου λέτε μέχρι ενό σημείου μπορούμε Ακριβώς, να πούμε περιττέρω. Ακριβώ γι' αυτό και θέλω να. Ξαναδώ και να ξαναπώ στου συνεργάτε μα, του παραγωγού, να δούνε τι ανακοινώσει τη ΕΚΕ και να τι εκτιμήσουν. Πρόσφατα, κάναμε μια ανακοίνωση αποτίμηση τη χρονιά που πέρασε, στην οποία είπαμε πολύ απλά τα δεδομένα τη χρονιά. Ήταν η μικρότερη παγίου κατά 30% από την προηγούμενη. Η ποιότητα δεν ήταν η απαιτούμενη ποιότητα, για να μην εκφραστώ με πιο άσχημο τρόπο. Είχαμε ένα μεγάλο πρόβλημα ότι συγκομίστηκαν πάρα πολλά πράσινα ροδάκινα, τα οποία δημιουργούν πρόβλημα στην παραγωγή, την ποιοτική παραγωγή και ενδεχόμενα σε μια προοπτική να μειώσουν την κατανάλωση γιατί ο καταναλωτής ξέ, μιλάει και ξέρει το κίτρινο συμπύρνο ροδάκινο όχι το πράσινο του άγουρο, του άνοστο πρέπει να μαζεύουμε σωστά ροδάκινα και ζητήσαμε μέσα από αυτήν την ανακοίνωση που κάνουμε προτείναμε μάλλον στους ε, τους ε, ε, προτρέπουμε προτού να κάνουν καινούργιε φυτέσει, να κάνουν δύο κινήσει. Να πάνε στον συνεταιρισμό του όπου υπάρχει σοβαρό και οργανωμένο συνεταιρισμό, γιατί δυστυχώ έχουμε ένα πρόβλημα εκεί, και να πάνε και στη βιομηχανία που συνεργάζεται είτε ο παραγό απευθεία είτε ο συνεταιρισμό για να συνεννοηθούν πόσα στρέμματα και κυρίω τι ποιότητα ποικιλία να είναι αυτά τα στρέμματα. Λέμε στην ανακοίνωσή μα, είναι σημαντικό να το δουν οι φίλοι μα, ότι στην πρώιμη ποικιλία, στην ποικιλία που ονομάζεται μάλιστα, έχουμε και η μέρα σήμερα, Κατερίνα, έχουμε επάρκεια πλέον. Στι υπόλοιπε ποικιλίε, τι όψιμε έχουμε έλλειψη. Στην Επομένως, Everts αν είναι να βάλει συμπέρινο, βάλετε όψιμες Αν είναι βάλετε όψιμα, ναι. Να, να ένα ίσως και Εβερτς. Αυτά χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή για να υπάρχει ένα ισοζύγιο έχουν προοπτική και δυνατότητα απορρόφηση. Γιατί? Γιατί δεν μπήκαν από αυτά τα τελευταία χρόνια. Τα δέντρα που υπάρχουν είναι πιο γερασμένα, θα βγουν σύντομα από την παραγωγή και άρα χρειαζόμαστε καινούρια. Όχι όμω κα... κάνετε επιμένουμε. κάτι που θα πρέπει να το κάνει το Υπουργείο. Στην ουσία, δίνετε κατευθυντήρε γραμμέ που υπάρχει θέμα, που πρέπει να δώσουν έμφαση οι αγρότε. Νομίζω ότι βοηθάτε του αγρότε στην προκειμένη περίπτωση, αν θέλουν να ασχοληθούν αυτό με την και με πιο συγκεκριμένα έτσι, Γι' αυτό και εσεί κάνετε πολύ καλή δουλειά που με δίνετε το βήμα σήμερα, γιατί τα έχουμε πια αυτά το με τον τύπο. Τα λέμε Συνεχώ ενημερώνουμε του συνεταιρισμού, αλλά πρέπει και να αυτονομούμε. Αυτό που μα κάνει περήφανου. Δεν θέλουμε κι εμεί να λέμε όλο μίζαρα και στενά χώρα πράγματα, ότι όλα έχουν ζημιέ, ότι όλα καταγράφουν απώλειε, ότι η εικόνα είναι τραγική. Ε, παρά τα αυτά, όμω, επειδή διανύουμε μια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά που η χώρα μπήκε σε πρωτόγνωρα μονοπάτια με τα capital controls, με του περιορισμού στην εθνική οικονομία, με τα προβλήματα στην επιχειρηματικότητα και στην ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων, θέλω να μου πείτε ότι όλο αυτό το κλίμα άλλαξε κάτι στη δική σα εικόνα. Ζητάτε κάτι από την πολιτεία όσον αφορά την χρηματοδότηση επιχειρήσεων, την ενίσχυση τη ανταγωνιστικότητα, <συγλίδι> θεωρείτε ότι κάτι πρέπει να αλλάξει. Αντιμετωπίσαμε και εμεί, όπω όλο ο κόσμο, πάρα πολλά προβλήματα λόγω του των capital controls, λόγω του, του, ελέγχου των κεφαλαίων. Ε, βέβαια, ο χαρακτήρα ο εξαγωγικό μα δίνει κάποιε ευκαιρίε περισσότερε από τι λοιπέ δραστηριότητε που επί τη ουσία είναι τα προϊόντα μέσα στη χώρα τα περισσότερα. Εμεί βγάζουμε περίπου 98-99% στο εξωτερικό και άρα αυτό έχει κάτι θετικό. Όμω, Πρώτο πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε, όχι μόνο λόγω της, όταν κορυφώθηκε η κατάσταση με τα capital controls, αλλά και με τη δύσκολη οικονομική κατάσταση τη χώρα και με την αδυναμία να προβλέπουμε ότι στο μέλλον θα τρέχουν όλα όμορφα και καλά. Πολλοί από του πελάτε μα ψάχνονται και ψάχνουν εναλλακτικέ αγορέ. Ναι, συνεχίζουν να παίρνουν από εμά το 70-80% του προϊόντος, όμω πάνε και σε τρίτε προμηθευτέ για να έχουν εναλλακτικέ λύσει και εναλλακτικέ προμήθειε. Είχε μεγαλύτερη ζήτηση φέτο από ό,τι αναμέναμε το προϊόν στην Ισπανία. Εμφανίζονται με σημαντικέ ποσότητε άλλη μια φορά στην αγορά οι παραγωγέ χώρε τη Λατινική Αμερική, η Αργεντινή, η Χιλή κτλ. Μη σα φαίνονται πολύ μακριά. Αυτοί πάνε σε αγορέ που εμεί πάμε έτσι κι αλλιώ. Δηλαδή η Κεντρική Αμερική και οι ΗΠΑ που είναι μια από τι σημαντικέ μα αγορέ προφανώ. Όταν ψάχνει για αναλλακτική λύση, θα πάει στη Χιλή και στην Αργεντινή που είναι πιο κοντά. Έχουμε αυτό το αρνητικό στοιχείο. Το καλοκαίρι, επίση, οτιδήποτε προμήθειε θέλαμε από το εξωτερικό, είχαμε μεγάλο πρόβλημα να τι κάνουμε. Γιατί δεν είχαμε τη δυνατότητα άμεση εξαγωγή, έπρεπε να περάσει από πάρα πολλού ελέγχου του απαιτούμενου συναλλάγματο. Είχαμε αδυναμία, επίση, λόγω έλλειψη ρευστότητα, να πληρώνουμε στην ώρα του πολλού από του προμηθευτέ μα όλα αυτά δημιούργησαν προβλήματα τα οποία δεν φάνηκαν στην απόλυτη έκτασή του γιατί στο τέλο είχαμε μειωμένη παραγωγή. Αν είχαμε μια κανονική παραγωγή όπω η προπέρσινη, δηλαδή αν τα ροδάκινα ήταν 430.000 τόνοι και όχι 300.000 τόνοι, τότε σίγουρα αυτό θα μα χτυπούσε ακόμα περισσότερο.